με ιδιαίτερη έμφαση σε προσωπικότητες που καθόρισαν ή επηρέασαν με τη στάση, τον γραπτό και προφορικό τους λόγο την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Το 1821 πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή τα επίσημα εγγένεια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Ο καιρός της Επανάστασης, τα Γιάννενα από τον Ρίγα στον Μπάιρον». Πρόκειται για μια περιοδική έκθεση της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Ο Ρίγας και ο Λόρδος Μπάιρον αποτελούν δύο από τις κορυφαίες μορφές στις οποίες αναφέρεται η έκθεση που παρουσιάζει και εμβληματικά έργα όπως είναι η Χάρτα του Ρίγα, το ένα από τα 12 αυθεντικά αντίτυπα που διασώζονται σήμερα και το οποίο βρίσκεται στην Πασχάλιο Σχολή στο Καπέσοβο. Σχολιάζει ο καθηγητής της έδρας Κορεή του King's College London, Roderick Beaton. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάζουμε τα χειρόγραφα και παλαιότυπα αυτών των σπουδαίων ανθρώπων από τις σπάνιες συλλογές της Ζωσιμέας. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και σας διαβεβαιώνουμε ότι η Ζωσιμέα Ιστορική Βιβλιοθήκη θα διαθέτει το πλούσιο υλικό της, αντικείμενα πολιτισμού που συγκροτούν αυτές τις συλλογές, οι οποίες με τη σειρά της συγκροτούν αυτογνωσία, δημόσια μνήμη, υπόσταση κοινωνιών. Και αυτός είναι τα Ιωάννινα. Τα Ιωάννινα, όπου ως ένα κέντρο της Ηπείρου μπόρεσε από πολύ νωρίς να έρθει στην επιφάνεια και να δώσει ρυθμό σε πολλά επίπεδα. Και σε επίπεδο γραμμάτων και σε επίπεδα οικονομικά, αλλά και σε επίπεδα τα οποία έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της Επανάστασης. Μετά αυτό δίνουμε έμφαση σε έναν χώρο, τη Δοδόνη, γιατί η Δοδόνη ήταν ένα σημείο αναφοράς τόσο για τη συνέχεια μετά την εγκατάληψή της, τον 8ο αιώνα, μια και η ευρύτερη περιοχή της, όπως είναι η Δραμεσκή, οι Κωνστάνιανοι, συνέχισαν να ζουν, οι οικισμοί γύρω από τη Δοδόνη συνέχισαν να υπάρχουν, και από την πλευρά βόρεια, αλλά και προς την πλευρά του Σουλίου. Και η δυναμική τους φαίνεται σε πολλά χαρακτηριστικά μνημεία. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο επισημαίνουμε και στην έκθεση, είναι το μνημείο της Κωνστάνιανης, ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών. Θα ήθελα, κύριε Περιφερειάρχα, αυτή η έκθεση να μεταφερθεί, κλείνοντας το 21 τα 200 χρόνια, στην έδρα που βρίσκεται η Χάρτα, δηλαδή στο Καπέσο. Θα προσπαθήσουμε όλοι, Δήμος, Αρχαιολογία και Περιφέρεια, να την κάνουμε κι εμείς στο Ζαγόρι. Για τη Χάρτα, το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να τοποθετηθώ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο εκείνη την εποχή. Για έναν άλλο πάλι άρχοντα δικό μας, τον Αλέξη τον Νούτσο, το μεγάλο Έλληνα και αγωνιστή, παρότι προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην αυλή του Αλή Πασά, θα ήθελα να τονίσω τη συμμετοχή του αρχικά ως μέλος της Φελικής Εταιρείας και αργότερα ως ενεργό μέλος στην Ελληνική Επανάσταση.